Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο Έθρα Σπα, ένα χώρο ευεξίας και χαλάρωσης και έχουμε κοντά μας την κυρία Παπαδοπούλου Αμαλία, συνεργάτητα της εκπομπής μας, για να μιλήσουμε φυσικά για τις θεραπείες προσώπου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ο χώρος είναι πάρα πολύ όμορφος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με το που μπαίνει κάποιος, χαλαρώνει και θέλει να κάνει όλες τις θεραπείες. Αυτός είναι προσώπου, και ο σκοπός μας. Σώματος, τα πάντα. Εμείς σήμερα θα συζητήσουμε για τις θεραπείες προσώπου και θέλω να μου πείτε τι ανάγκες έχει το πρόσωπό μας και αν παίζει ρόλο ανάλογα με την ηλικία. Στο Έθρα Σπα αντιμετωπίζουμε το κάθε άτομο ξεχωριστά βάσει τις ανάγκες του. Ο σκοπός μας είναι να προσδιορίσουμε και τον τρόπο ζωής του πελάτη, αλλά ταυτόχρονα να διασετήσουμε και θέματα όπως είναι η καθημερινότητά του, η περιποίηση στο σπίτι, ακόμα και η εργασία του παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για το πώς είναι μια επιδερμίδα. Εδώ κάνουμε διάφορες θεραπείες περιποίησης προσώπου για αντιμετώπιση σε προβλήματα δυσχρωμιών, ανάδων, ακμής, ουλές, φωτογύρανσης και όλα αυτά που απασχολούν την κάθε γυναίκα. Δηλαδή και εμένα μασάζ στο πρόσωπο που μπορεί να χαλαρώσει μια κυρία. Είναι μέσα στο κομμάτι της θεραπείας προσώπου όλο αυτό. Στα περισσότερες θεραπείες προσώπου η αλήθεια είναι πως η χαλάρωση είναι ένα πρωταρχικό στοιχείο. Βέβαια όμως δεν πρέπει να ομιλούμε και κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν, όπως αυτά που προανέφερα. Μια κυρία με το που θα έρθει στο Έθρα Σπα, στον υπέροχο χώρο σας και τόσο ζεστό και φιλικό, τι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει το πρόσωπό της, να νιώσει πιο όμορφη, αναζωογονημένη, πιο χαλαρή, πιο φρέσκια? Σίγουρα με κάποιο έντονο ιστορικό, βαθύ ιστορικό που κάνουμε με τους πελάτες μας σε μια συζήτηση, βλέπουμε προβλήματα και θέματα τα οποία μπορεί να απασχολεί το άτομο ξεχωριστά. Προσδιορίζουμε λοιπόν προτεραιότητες πάνω σε αυτό, όπως μπορεί να είναι κάποια σημάδια από τον ήλιο ή σημάδια γύρανσης. Η αλήθεια είναι πως με τους ρυθμούς που ζούμε πλέον, τα πρώτα σημάδια ξεκινούν από πολύ νωρίς, βλέποντας ένα δέρμα θαμπό, άτονο, όχι τόσο λαμπερό, εμφανίζονται κάποιες λεπτές γραμμές, έκφρασης ή όχι, οι οποίες αργότερα γίνονται και λίγο βαθύτερες. Και βέβαια, όπως είπα και πριν, κάποια σημάδια τα οποία μας έχει αφήσει ο ήλιος και σημάδια βέβαια χαλάρωσης. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η πιο δημοφιλέστερη θεραπεία προσώπου για να δείχνουμε πιο όμορφες και πιο νέες, να το πω. Δεν θα ήθελα να πω μία, η αλήθεια είναι, γιατί πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά θεραπείων, η καθεμία αποσκοπεί κάπου διαφορετικά. Θα ήθελα όμως, αν θέλετε, να αναφέρω θεραπείες οι οποίες μπορούν να γίνουν ειδικά τώρα, μετά το καλοκαίρι. Αυτές μπορεί να είναι τα peeling μας, κατά βάση θεραπείες peeling με γλυκόλικο οξύ, οι οποίες έχουν πολύ χαμηλό μοριακό βάρος, αλλά πολύ δραστικές θεραπείες ταυτόχρονα, με στόχο τη λάμψη και τη φωτεινότητα της επιδερμίδας, αντιμετώπιση των πανάδων και των ουλών. Κάποια άλλη θεραπεία επίσης είναι το ντίκροτον, που πρόκειται για μια θεραπεία σύσφυξης και ανόρθωσης του δέρματος. Λειτουργεί με μικρορεύματα, είναι απόλυτα ασφαλής και πάρα πολύ ευχάριστη διαδικασία και ο σκοπός είναι να απαλύνει τις λεπτές γραμμές και να ανορθώσει τα χαρακτηριστικά. Επίσης κάνουμε θεραπείες με διαμάντι, συγκεκριμένα τα Diamond Peel. Πρόκειται για ένα μηχάνημα το οποίο είναι μια κεφαλή από ατσάλι με πάνω μικρούς κόκκους από διαμάντι που με τη βοήθεια της αναρρόφησης απολυπίζεται η κεράτινη στιβάδα και αναγκάζει το δέρμα να είναι πιο φωτεινό, πιο λαμπερό και πιο υγιές. Και βέβαια το καλύτερό μας, το οποίο θα το συνιστούσαν επιφύλακτα σε όλους, είναι η θεραπεία με το ρόλερ, την οποία θα τη δείξουμε και σε εφαρμογή, που πρόκειται για μια διαδικασία έντονης ανάπλασης και προσφέρει έντονη σφυγηλότητα στην επιδερμίδα. Περιμένω πώς και πώς να μας το δείξετε και θέλω να τα κάνω όλα, έχω να σας πω. Δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη. Ναι, και να σας ευχαριστώ. Γυναίκα, είμαι, να μην περιποιηθώ και εγώ λίγο τον εαυτό μου. Νομίζω ότι η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό από όλα. Έτσι ακριβώς. Και για να έχω ένα ορατό αποτέλεσμα, πόσες θεραπείες θα πρέπει να κάνω? Βάσει λοιπόν τη συζήτηση που κάνουμε όταν έρχεται κάποιο άτομο στο Έθρα Σπα, βρίσκουμε ακριβώς τους πρωταρχικούς λόγους που μας ενδιαφέρουν περισσότερο, κάνοντας το στόχο μας πιο αποτελεσματικό,
Και έτσι δημιουργούμε ένα κόρς θεραπείων, το οποίο εξυπηρετεί το κάθε αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα και από τις πρώτες ώρες κιόλας θεραπείες, διότι χρησιμοποιούμε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και είναι κάτι το οποίο θα έχει άμεσο αποτέλεσμα πελάτης και θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πάντα όμως συστήνουμε κάποια συντήρηση αργότερα ή κάποια περιποίηση μέσα στην πάροδο ορισμένων μηνών για να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτά που μας είπατε σήμερα. Θα περάσουμε να μας το δείξετε και σε πράξη για να καταλάβουμε και εμείς αλλά και ο κόσμος γιατί πραγματικά πώς μας μιλάτε. Mm-hmm. Και εγώ θα μείνω μετά την εκπομπή, δεν θα φύγω. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα να εφαρμόζουμε το μηχάνημα που λέγεται Dicroton. Τι ακριβώς κάνει αυτό το μηχάνημα? Το Dicroton είναι μια συσκευή η οποία προσφέρει έντονη σύσφυξη και αντιρρητηδικό αποτέλεσμα στο πρόσωπο. Λειτουργεί με μικρορεύματα. Οι ιόντα λοιπόν τα οποία είναι απολύτως συμβατά με τα ιόντα του οργανισμού και ενεργοποιεί τους ιστούς για να παρέχει καλύτερη σύσφυξη στο δέρμα. Η πελάτησα νιώθει κάτι κατά τη διάρκεια? Δεν θα νιώσει απολύτως τίποτα. Αυτή τη στιγμή τοποθετούμε σε πολύ συγκεκριμένα σημεία τα ηλεκτρόδια τα οποία θα μας βοηθήσουν για τη θεραπεία αυτή. Τα μικρορεύματα είναι χαμηλής έντασης ρεύματα, οπότε ο πελάτης δεν αισθάνεται το παραμικρό, βρίσκει ευκαιρία να χαλαρώσει. Συνδέονται με το μηχάνημα με ειδικά χρυσά ηλεκτρόδια, τα οποία βοηθούν στην καλύτερη αγωγημότητα της περιοχής, για το maximum δυνατό αποτέλεσμα. Πόση διάρκεια χρόνου χρειάζεται? Το Dicroton είναι μια συσκευή η οποία μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να επικεντρωθούμε σε κάποια πολύ συγκεκριμένα σημεία στο πρόσωπο, δίνοντας έμφαση σε πιο προβληματικές περιοχές, όπως είναι η περιοχή των ζυγωματικών ή όπως είναι η περιοχή μετώπου και βλεφάρων ή και λαιμού. Και βέβαια ο συνδυασμός αυτών. Κάθε φορά που γίνεται κάποια εφαρμογή Dicroton, το μηχάνημα από μόνο του ρυθμίζεται έτσι ώστε να κάνει μία σειρά θεραπείων ολοκληρωμένη. Δουλεύει λοιπόν απολεμφικό σύστημα, δηλαδή βοηθάει την κατακράτηση για την περιοχή γύρω από τα μάτια, βοηθάει επιδερμική σύσφυξη, ενισχύοντας κολαγόνο και ελαστίνη παραγωγή τους στην επιδερμίδα, εν το βάθη σύσφυξη για τους βαθύτερους ιστούς και βέβαια μυϊκή ανόρθωση. Το καλό συν της άλλης είναι ότι έχει ένα συγκεκριμένο σύστημα με το οποίο δουλεύει, το οποίο παρόλο που παρατηρείται κάποια κενά μεταξύ των ηλεκτροδίων, διακλαδίζεται το μικρορεύμα μεταξύ τους και δεν αφήνει χιλιοστό του προσώπου ανεκμετάλλευτο. Κατάλαβα, και παράλληλα χαλαρώνει και η πελάτησά μας και το απολαμβάνει. Α, ναι, βέβαια, γιατί είναι μια πολύ ευχάριστη θεραπεία. Σκοπός του Dicroton είναι να επαναφέρει το μυϊκό τόνο στους ιστούς και στην επιδερμίδα. Έχει συγκεκριμένα και ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθάει σφιγμένους μύες οι οποίοι δημιουργούν ερυτίδες να χαλαρώσουν. Σφιγμένοι μύες μπορεί να είναι ανάμεσα στα φρύδια, στο μεσόφριο, που μπορεί να είναι μια ανακλαστική κίνηση η οποία συνεχώς και μας κάνει να έχουμε τη ρητίδα ανάμεσα στα φρύδια. Μπορεί να είναι γύρω από τα μάτια, άτομα που φοράνε φακούς ή που εκτίθενται πολύ στον ήλιο, ακόμα και στην περιοχή γύρω από το στόμα και κυρίως αναφέρομαι σε καπνιστές που είναι μια κίνηση η οποία γίνεται σύνηθες. Συνδέουμε λοιπόν το μηχάνημα και ξεκινώντας, εκείνο διατρέχει όλα τα προγράμματα που αναφέραμε ολοκληρωμένα. Το καλό με το Dicroton είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μικρές ηλικίες σχετικά, δηλαδή από ηλικίες, ναι, 30-35, διότι μπορούμε να δουλέψουμε πολύ τοπικά, πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Δηλαδή μπορούμε να βοηθήσουμε τις λεπτές γραμμές που πρώτο εμφανίζονται στο μέτωπο ή γύρω από τα μάτια, ή μπορούμε να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε στο να εξαφανιστούν οι γραμμές γύρω από το χαμόγελο στη ρινοπαριακή. Και βέβαια σε πιο έντονες περιπτώσεις που θέλουμε πιο έντονη σύσφυξη, σε μεγαλύτερες ηλικίες που θέλουμε ένα καλύτερο περίγραμμα και οβάλ προσώπου για καλύτερο lifting. Πρέπει να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες συνεδρίες.
πρέπει να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες συνεδρίες, αν και από την πρώτη κιόλας εφαρμογή, αυτό είναι και το ωραίο, έχει άμεσο αποτέλεσμα. Με το που έρχεται ο πελάτης κάνουμε μια ανάλυση προσώπου, έχοντας τον μπροστά στον καθρέφτη και παρατηρώντας ακόμα και ο ίδιος κάποιες μικρολεπτομέρειες που θέλουμε λίγο να δώσουμε προσοχή. Κάνοντας την εφαρμογή του Decroton και μετά βλέποντάς το ξανά στον καθρέφτη, βλέπουμε μια τεράστια διαφορά, η οποία το καλό είναι ότι διαρκεί. Μένει μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η βελτίωση. Περίπου τι χρονικό διάστημα? Αναλόγως και το πρόβλημα. Σε νεότερες ηλικίες σίγουρα παρατείνεται περισσότερο. Σε μεγαλύτερες ηλικίες καλό είναι να γίνει κάποια σειρά θεραπείων, έτσι ώστε αυτό το αποτέλεσμα και να βελτιωθεί και να συντηρηθεί. Όλα θα τα δοκιμάσω και θα τα κάνω όλα. Το καλό είναι αυτό που σας είπα, ότι τοποθετείται σε συγκεκριμένα σημεία και ενισχύει όλο αυτό. Βοηθάει και επιδερμικά και εν το βάθη. Σε πολλές περιπτώσεις, θα το δείτε και τώρα, ότι ο πελάτης δεν αισθάνεται κάτι, είναι άνετος σαν διαδικασία, χαλαρώνουν, κοιμούνται. Σε πολλές περιπτώσεις το έχουν και σαν μη χειρουργικό lifting. Είναι δηλαδή μια μέθοδος η οποία μας φεύγει, μας αποβάλλει. Έτσι, αποφεύγουμε και λίγο το νηστήρι και νηστέρι. Τα πάντα. Πραγματικά. Σε ακόμα πιο εξελιγμένες μεθόδους το χρησιμοποιούν και σαν before και after operation, δηλαδή πριν από κάποια επέμβαση και μετά. Πριν θα μπορούσαμε να το κάνουμε για να έχουμε το βέλτιστο του αποτελέσματος, έτσι ώστε αν είναι απαραίτητο μετά κάποια επέμβαση ενός πλαστικού χειρουργού να έχει πολύ λιγότερη δουλειά αν θέλετε να κάνει, και μετά διότι δυστυχώς ο χρόνος και το γύρας συνεχίζεται, οπότε μας βοηθάει να ολοκληρώσουμε και να διατηρήσουμε το αποτέλεσμα αυτό. Έχουμε ανοίξει το μηχάνημα τώρα, λειτουργούν τα πάντα. Είναι έτοιμο, από μόνο του θα αρχίσει να περνάει τώρα σε πρόγραμμα χαλάρωσης. Είναι το πρώτο πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά κάνει την εισαγωγή στο να διεγείρει τους ιστούς. Το επόμενο πρόγραμμα είναι για λυμφική παροχέτευση. Αυτό βοηθάει όταν έχουμε κάποιο πρίξιμο, κάποια κατακράτηση πιο έντονη. Ιδιαίτερα θα το δούμε αυτή στην περιοχή των ματιών που πάντα εκεί μας εκδηλώνεται πιο εύκολα. Είναι. Μετά θα πάει στην επιδερμική σύσφυξη, δηλαδή στις ανώτερες στιβάδες, ανάπλαση και ανανέωση, εντοβάθη σύσφυξη και την ανόρθωση που είπαμε προηγουμένως. Ενισχύει πάρα πολύ το οβάλ. Και γι' αυτό δουλεύουμε στις περιοχές αυτές, ενισχύει και την ανόρθωση του ανουβλεφάρου σε αυτό το σημείο, αλλά και σε αυτές τις περιοχές, στο περίγραμμα του προσώπου, ώστε να είναι τονωμένο. Πολύ ωραία, δε κυρία, φαίνεται το απολαμβάνει, έχει χαλαρώσει. Σας ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε και για όσα μας μάθατε σήμερα. Μάθαμε κι εμείς, έμαθε και ο κόσμος. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Εγώ θα γίνω μόνη μου πελάτης, θα είμαι εδώ, θα κάνω όλα θεραπείες προσώπου μου, εσάς. Τα πάντα, μόνη μου, μακιγιάζ, όλα εδώ. Μου αρέσει πολύ και ο χώρος. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.